πάω στη Ρουσία και στον Μανώλη τον Καρκαβάτσο, γιατί οι αγρότες ξαναβγαίνουν στον μπλόκο σήμερα εδώ στα πεζά. Τι κάνετε, πώς είστε? Ωρα καλή, καλημέρα κύριε Δουλειράκη, καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς, δώστε μας το στίγμα σας. Εδώ βρισκόμαστε τώρα, καλά έτσι οργανωμένοι, έτοιμοι και συντονιζόμαστε να πάμε 10 η ώρα στον κόμβο των πεζών. Εκεί που ξέρουμε εμείς, με την πείρα που διαθέτουμε, με τις διαθέσεις που εκτιμούμε ότι υπάρχει στον κόσμο, τη συμπαράσταση των ταξικών και εργατικών σωματείων, την αποδοχή που έχουν τα αιτήματά μας στους μικροβιοβαλλεστές αγρότες και τη συγκατάθεσή τους να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις πίεσης, έτσι ούτως ώστε να διεκδικήσουμε τα δίκαια αιτήματά μας, και επικοινωνούμε βέβαια και συντονιζόμαστε βέβαια σε πανελλαδικό επίπεδο και με τα Χανιά και με την Πάνω Ελλάδα, και αναμένουμε τις εξελίξεις που η κλιμάκωση που η απόφαση της Νίκαιας, της πλατιάς συνάντησης των μπλόκων σε πανελλαδικό επίπεδο, έδειξε ότι πρέπει να κλιμακώσουμε την πίεση, και φαίνεται αυτό, κυρία Δουλγεράκη, σε επίπεδο Ελλάδας. Δρόμοι κλείνουν, κεντρικές αρτηρίες κλείνουν, πλατείες των πόλεων παρεμβαίνουν και διαδηλώνουν η αγροθιά, και περιμένουμε το περιβόητο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Το υπόμνημα το έχουν στα Μαξίμου. Παράλληλα βέβαια με κλιμάκιο υπουργών που, κύρια, να έχουν και την ευθύνη των απαντήσεων πάνω στα αιτήματα που το οργανωμένο αγροτικό κίνημα διεκδικεί. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που περιμένετε από τη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί τα πράγματα ούτως ή άλλως ξέρετε πού βρίσκονται αυτή την ώρα οικονομικά, δημοσιονομικά. Έχουν υποθεί πράγματα και από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Γνωρίζετε τι είναι αυτό το οποίο πρέπει, αυτό που μπορεί, όπως λέει η κυβέρνηση, να δώσει. Τι είναι αυτό το παραπάνω που περιμένετε, κύριε Καρκαβάτσο? Κυρία Δουλειράκη, είμαστε ειλικρινείς. Αντιλαμβανόμαστε σε ποια φάση βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, οι υπεύθυνοι υπουργοί, μπροστά στην πίεση, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Το θετικό δηλαδή στην ιστορία αυτής της υπόθεσης είναι ότι εισπράξαμε την καλά οργανωμένη ενωτική προσπάθεια της αγροθιάς να βάλει στο τραπέζι απάνω τα αιτήματα. Ωραία. Αυτά λοιπόν τα αιτήματα, κυρία Δουλγεράκη, για να απαντηθούν, θένε καλοπροαίρετη διάθεση, πολιτική βούληση, θένε να απορρίψουν λογικές αυτές που κατευθύνουν από το Ευρωπαϊκό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κοινή αγροτική πολιτική, γι' αυτό είναι και στα αιτήματα επαναδιαπραγμάτευσης της ΚΑΠ. Γι' αυτό βάζουμε τα αιτήματα της μείωσης του κόστους παραγωγής. Αυτό είναι βασικό για μας, με πετρέλαιο, με ρεύμα. Γι' αυτό λέμε για τον ΕΛΓΑ, γι' αυτό λέμε για τις ελληνοποιήσεις, γι' αυτό λέμε τα ζητήματα. Άρα λοιπόν από αυτή την πλευρά αναδεικνύουμε τα θετικά. Τώρα, αυτό που λέει η κυβέρνηση και που το λέγανε και οι προηγούμενες και οι προπροηγούμενες και όλοι αυτοί που κλαίνε τώρα τάχατες για τα προβλήματα της αγροθιάς, ότι το δημοσιοοικονομικό έλλειμμα δεν μας αφήνει, δεν μας επιτρέπει να κάνουμε τις παραχωρήσεις που πρέπει, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γιατί αν τα συγκρίνουμε με τα εκατομμύρια και τον μπακτολό το αφορολόγητου χρήματος που παραχωρεί σε μεγάλες επιχειρηματικούς ομίλους, σε εθνικές οδούς, σε κλινικάρχες, σε ΠΑΕ, όλα αυτά λοιπόν τα χρήματα που σκορπούνε χωρίς έλεος σε αυτό το μεγάλο κεφάλαιο που λέμε εμείς, καλά δεν πρέπει να το πάρει η αγροθιά που παράγει, που προσπαθεί να ζήσει, να επιβιώσει σαν αγροθιά και παράλληλα να ταΐσει το λαό μας? Ποιος άλλος κλάδος, κυρία Δουλγεράκη, παράγει για να ταΐζει? Κανείς. Όλοι οι άλλοι κλάδοι προσφέρουν στην ελληνική οικονομία, αλλά εμείς θρέφουμε το λαό μας. Εμείς ταΐζουμε με την παραγωγή μας το λαό μας. Άρα λοιπόν
το δικαίωμα να διαμαρτυρόμαστε, το δικαίωμα να διεκδικούμε από την οικονομία της Ελλάδας και αν θέλετε από την προσπάθεια που καταβάλουμε εμείς, το έχουμε εμείς, η αγροφιά. Γι' αυτό βγαίνει καλά οργανωμένη. Γι' αυτό κυρία Δουλγεράκη εδώ επιτρέψτε μου να βάλω το εξής ζήτημα, γιατί τις τελευταίες μέρες γίνεται πολλή κουβέντα, γίνεται μια κουβέντα από προσανατολισμού, γίνεται μια προσπάθεια να αποδείξουμε όλοι ότι η αγροφιά δεν έχει δίκιο και ότι είναι κατευθυνόμενη, δηλαδή, και τα έχουν ξαναπεί. Δέστε, η αγροφιά κυρία Δουλγεράκη δεν έχει ανάγκη από εκπροσώπους με διατεταγμένες υπηρεσίες. Δεν έχει. Η ζωή αποδεικνύει ότι όλο αυτό το διάστημα που έχουν αυτή την τακτική κάποιοι να οργανώνουν την εκπροσώπησή τους με διαπιστευτήρια στην κυβερνητική πολιτική του ή και την προηγούμενη αν θέλετε, δεν έχουν αποδείξει ότι φέρουν καλυμμέντο και αποτελέσματα στην επιβίωση της αγροτιάς. Άρα τι ψάχνουν να βρούνε. Είναι λάθος λοιπόν η αντίληψη το ότι θα εκπροσωπηθούμε με διατεταγμένα διαπιστευτήρια. Είναι λάθος. Και πρέπει η αγροτιά να το αντιληφθεί πια, να τελειώνουμε από αυτό. Οφίτσια, αν θέλετε, παραχωρήσεις, λύσεις προβλημάτων, παραγοντοποίηση κτλ. Πρέπει να τα εγκαταλείψουμε. Και να βάλουμε τα ζητήματα με το ταπεινό μας. Ταπεινό το λέω κυρία Δουλγεράκη, ούτε να φουσκώνουμε, ούτε να διεκδικούμε μπροσχές, ούτε να διεκδικούμε επικοινωνιακά παιχνίδια. Βέβαια, το σε χαλά με τη σούπα. Ναι, υπάρχει μια εξέλιξη σε αυτό. Και αυτό εμείς ναι. επιδιώκουμε. Κύριε Γκαντάτσιο, ποιοι θα είσαστε, κύριε Καρκαβάτσο, ποιοι θα είσαστε στον κόφο των πεζών, οι αγρότες της δύναμης των μπλοκών? Ακούστε, αυτή η έκφραση κυρία Δουλγεράκη μ' αρέσει. Μ' αρέσει έτσι πως το λέτε, αλλά δεν συμφωνώ μαζί της. Θέλω δηλαδή να απλωθεί αυτή η έκφραση. Οι αγρότες που διεκδικούν τα δικαιώματα και τα αιτήματά τους μέσα από τη δυναμική παρέμβαση στα μπλόκα. Δηλαδή, στα πεζά εμείς θα πάμε με κάλεσμα, με συναντήσεις και συσκέψεις που έχουμε κάνει, με ειδοποιήσεις ατομικές και εξειδικευμένες, να συγκεντρωθούμε εκεί, δεξιά και αριστερά του δρόμου, να οργανώσουμε την προσπάθειά μας με συντονιστική επιτροπή, να οργανώσουμε τα οργανωτικά μας, ποιοι, πώς και τα λοιπά, να φτιάξουμε βάρδιες περιφρούρησης, να φροντίσουμε για στέγαση στις βάρδιες, να φέρουμε αγροτικά αυτοκίνητα και τρακτέρ και θα στήσουμε αυτό το μετερίζει, το λέμε εμείς, σε μια κατεύθυνση, ακούστε, εδώ είμαστε κι εμείς. Γιατί εντάξει, στα χωριά μας, στα χωράφια μας θα μας βρεις. Αλλά σε αυτό εδώ το σημείο ακούμε, συντονιζόμαστε πανελλαδικά, βρισκόμαστε στις επάλξεις της πίεσης. Δεν έχουμε σκοπό να έρθουμε σε κοινωνικές κόντρες με άλλους κλάδους. Εμείς είμαστε αλληλέγγυοι με το λαό μας. Εμείς εξάλλου ταΐζουμε και φροντίζουμε το λαό μας. Άρα λοιπόν σε αυτούς θα συγκεντρωθούμε και θα προσέξουμε την εξέλιξη. Έτσι ούτως ώστε να μην δημιουργήσουμε προβλήματα. Που σημαίνει ότι θα υπάρχουν συμβολικοί αποκλεισμοί του κόμβου, συμβολικοί για κάποιες στιγμές, λεπτά ενδεχόμενα της ημέρας, για να είναι εκεί η παρουσία σας. Οι αγρότες λοιπόν που θα βρίσκεστε εκεί θα είναι από τα αστερούσια. Εγώ θα δεχθώ ότι λέτε, αλλά να θυμάστε ότι σε αυτή τη φράση που σας αρέσει τη διευρύνετε ναι μεν, αλλά ότι θα ξαναγυρίσουμε. Πείτε μου κύριε Καρκαβάτσο, θα είσαστε από τα αστερούσια, θα είσαστε από το Ηράκλειο, από πού αλλού αγρότες σήμερα θα βρίσκονται στον κόβο των πεζών? Σε επίπεδο Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Αρχάνες, Καζαντζάκη, προδημοτικά διαμερίσματα Καζαντζάκη, θα βρισκόμαστε δηλαδή όλοι γύρω γύρω από τα χωριά αυτά, ναι. Και προσέξτε κάτι, η εξέλιξη θα κορυφωθεί την Κυριακή με την παρουσία και ταξικών συνδικάτων από το Ηράκλειο, με εργαζόμενους φοιτητές νεολαίους, με ομάδες γυναικών από τα γύρω χωριά
και θα είμαστε σε ένα συντονισμό, σε πανελλαδική εξέλιξη σε σχέση με την προγραμματισμένη εξέλιξη η οποία φαίνεται να δίνεται σε επίπεδο κάθοδος της Αθήνας. Πείτε μου, Ηράκλειο κατεβαίνει, Αγροτικός Σύλλογος Ηρακλείου θα είναι μαζί σας? Αγροτικός Σύλλογος Ηρακλείου. Ναι. Ο Αγροτικός Σύλλογος Αστερουσίων και η ομάδα δουλειάς της Επιτροπής Αγώνα στον Αγροτικό Σύλλογο Δυμπακίου. Στο ΔΣ του Αγροτικού Συλλόγου Δυμπακίου υπάρχει σήμερα εκπρόσωπος των αγροτών της Επιτροπής Αγώνα, οι οποίοι συντονίζονται πανελλαδικά με τις κινητοποιήσεις της αγροτιάς. Άμα σας λέω ότι θα ξαναγυρίσουμε στην ίδια φράση, εσείς μου λέτε καλή είναι μεν και μου αρέσει, αλλά να τη δούμε λίγο διαφορετικά. Στα ίδια πράγματα θα καταλήξουμε και στις ίδιες φράσεις. Λοιπόν, 11 η ώρα, ναι, στον κόμβο, ναι, των πεζών. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Κάνουμε κάλεσμα σε όλους. Έτσι, δεν ξεχωρίζουμε κανένα. Μπλε, κόκκινα και πράσινα τρακτέρια δεν υπάρχουν. Προβλήματα υπάρχουν. Οπότε είμαστε εκεί ενωμένοι και σε μια λογική κατεύθυνση να επιβιώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.